Είμαστε λοιπόν ξανά εδώ με καλεσμένο σήμερα στην Αγροτική Φωνή τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη, τον Διευθυντή της Ένωσης Αγροτικού Συνεταιρισμού. Είχαμε πολύ ενδιαφέροντα τηλεφωνήματα και στη διάρκεια του διαλύματος, αλλά και πιο πριν, όπως ακούσατε εσείς και με τον κύριο Κασάπογλου. Πάμε λοιπόν να τα απαντήσουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν για τις επισημάνσεις που έκανε ο κύριος Κασάπογλου, τι λέτε. Ναι, σχετικά με. Σημείωσα δύο πράγματα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικά αναφορικά σε αυτά που είπε ο κύριος Κασάπογλου και πιο συγκεκριμένα που έχει να κάνει πρώτον με τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Και θυμάμαι ότι όταν έπιασα η δουλειά στον συνεταιρισμό ήταν το 1990, ήταν η χρονιά που είχαμε τα καλύτερα στάρια εκείνης της περίοδου και η τιμή για την καλή ποιότητα άγγιζε τα 51 με 52 δραχμές κατά κιλό. Σήμερα, 26 χρόνια μετά, λοιπόν, η τιμή του σκληρού σίτου είναι στα 16 λεπτά, δηλαδή είναι χαμηλότερη ακόμα από την ίδια από την τιμή που είχαμε πριν από 26 χρόνια. Με δεδομένο φυσικά ότι το κοστολόγιο έχει εκτοξευθεί, δηλαδή τώρα αν θέλουμε να μιλήσουμε το πετρέλαιο την περίοδο εκείνη ήταν κάτω από τις 100 δραχμές και σήμερα ξέρω εγώ είναι 400 δραχμές. Αντίστοιχα στα εφόδια είναι, άρα δηλαδή για ένα κοστολόγιο το οποίο είναι από 4 έως και 8 φορές θα έλεγα ανάλογα με το είδος των αναγκών που έχει ο αγρότης, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι με αυτές τις τιμές μαθηματικά δεν υπάρχει καμία μα καμία προοπτική στον αγροτικό χώρο. Και επίσης φυσικά η ταφόπλοκα την οποία ανέφερε ο κύριος Κασάπογλου έχει να κάνει με το καινούριο φορολογικό και ασφαλιστικό το οποίο θα εφαρμοστεί και για τους αγρότες. Αυτό είναι το αγροτικό τάξης που λέμε. Το αγροτικό τάξης είναι κάτι το οποίο θα ακολουθήσει κιόλας. Λοιπόν, τουλάχιστον για το φορολογικό και το ασφαλιστικό το οποίο θα εφαρμοστεί για τους αγρότες για το 2017, όντως η εφορία, οι δείκτες θα είναι όπως και οι μισθωτοί, δηλαδή πλέον μετά το αφορολόγητο θα ξεκινάει με 20-22%. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πλέον ότι ένας αγρότης, αν φορολογηθεί με τέτοια ποσοστά, όταν έχει με ένα δεδομένο ότι θα έχει προκαταβολή του φόρου για την επόμενη χρονιά στο 100%, και αν οι ασφαλιστικές τους εισφορές συνδέονται με το εισόδημα και αντιπροσωπεύουν το 21 με 22% του συνολικού του δηλωθέντος εισοδήματος, καταλαβαίνουμε ότι αυτό μαθηματικά λέει ότι τα 2/3 του εισοδήματος του αγρότη θα πηγαίνει για να καλύψει φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος αγρότης σήμερα που θα μπορέσει οικονομικά να σταθεί. Και ύστερα μιλάμε για το 4%. Εδώ βλέπουμε να ξεριζώνεται ο πρωτογενής τομέας από τη χώρα που κατά βάση στηριζόταν σε αυτόν για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να πάει μπροστά. Έχουμε και ένα άλλο ερώτημα που μας έρχεται από το λιμνοχώρι των Σερών και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλους εσάς που επικοινωνήσατε μαζί μας και έχει να κάνει με τις μεταβιβάσεις τις οποίες κάναμε αναφορά. Και λέγεται πότε μπορεί να κάνει μεταβίβαση όταν ο χρόνος ακόμη δεν έχει οριστεί και πρέπει οπωσδήποτε αναγκαστικά να εγκαταλείψει. Μάλιστα. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα με τις αναπηρικές συντάξεις και τις αγροτικές συντάξεις και τις επιδοτήσεις. Ναι, καταρχήν μπορεί να υπάρχει ανάγκη από τον παραγωγό ή από κάποιον παραγωγό να κάνει τη μεταβίβαση άμεσα. Το θέμα είναι ότι το σύστημα έχει συγκεκριμένες χρονικές περιόδους όπου είναι ανοιχτό και επιδέχεται, δέχεται αιτήσεις μεταβίβασης. Ωραία. Άρα σημαίνει ότι πλέον είμαστε, πλέον περιμένουμε μάλλον τον ΟΠΚΕΠΕ προκειμένου να ανοίξει το σύστημα, να ορίσει τις προϋποθέσεις για τις μεταβιβάσεις και μετά από εκεί πέρα πλέον ο καθένας παραγωγός παίρνει την απόφαση και κάνει τη μεταβίβασή του. Τώρα όσον αφορά με το ερώτημα της συγκεκριμένης κυρίας από την περιοχή των Σερών όπου ανέφερε ότι ο σύζυγος λαμβάνει αναπηρική σύνταξη και πλέον ταυτόχρονα όμως έχει και επιδοτήσεις αλλά όχι μόνο από φυτική παραγωγή αλλά και από ζωική παραγωγή αρχίζει να γίνει το πράγμα πιο σύνθετο και πιο περίπλοκο. Σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ότι αν η σύνταξη είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό και οι επιδοτήσεις είναι χαμηλό ποσοστό, πολύ χαμηλό ποσό, σε αυτές τις περιπτώσεις δηλαδή πρέπει να διαλέξουμε ποιο από τα δύο
πράγματα τα οποία μας φέρνει περισσότερο εισόδημα. Αν δηλαδή είναι τα ίδια χρήματα και η σύνταξη αλλά και η γεωργική δραστηριότητα, θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε σε μεταβίβαση των δικαιωμάτων μας, προκειμένου να συνεχίσουμε να τα μεταβιβάσουμε σε κάποιον δικό μας άνθρωπο, αν υπάρχει δυνατότητα, σε κάποιο παιδί ή σε κάποιο συγγενή μας, προκειμένου να συνεχίσει η γεωργική δραστηριότητα και να εισπράττουμε τα χρήματα που δικαιούμαστε. Διαφορετικά, αν τα αφήσουμε, ο κίνδυνος να χαθούν τα δικαιώματα είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλος. Αυτά όμως όλα είναι ακόμα στον σχεδιασμό του Υπουργείου, τα οποία όμως θα λυθούν επίσημα, θεωρώ, πριν το τέλος του χρόνου, γιατί τότε θα εξαγγελθούν οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις για να γίνουν όλες οι μεταβιβάσεις. Γιατί υπάρχουν κάποια δεδομένα, ίσως για κάποιους χρονικά περιθώρια εννοώ. Αν δεν τους παίρνει να περιμένουν τις μεταβιβάσεις, τότε αναγκαστικά θα χάσουν και δικαιώματα και τα πάντα. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Δηλαδή, οι κόποι μιας ολόκληρης ζωής θα πάνε στράφη? Θεωρώ, νομίζω, επειδή όταν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, νομίζω από μέρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και από μέρος του Υπουργείου θα δοθεί κάποια ιδιαίτερη μέρημνα και πρέπει να δοθεί μια ιδιαίτερη μέρημνα για αυτές τις ειδικές περιπτώσεις, γιατί δεν είναι το σύνολο των περιπτώσεων, είναι κάποιες ειδικές περιπτώσεις, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να δεχτεί και αυτές τις ειδικές περιπτώσεις. Άρα λοιπόν καλό θα είναι αυτή η παραγωγή να είναι σε εγρήγορση, να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, είτε λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ είτε λέγεται με τον συνεταιρισμό τους, προκειμένου να παίρνουν την ασφαλή και σίγουρη πληροφόρηση, έτσι ώστε όταν είναι έτοιμοι να κάνουν σωστά την ενέργειά τους, προκειμένου να μην χάσουν είτε τα χρήματα που δικαιούνται από τη σύνταξή τους, είτε τα χρήματα που δικαιούνται από την αγροτική τους επιδότηση. Λοιπόν, ένα άλλο ερώτημα μας έρχεται από μια άλλη κυρία, η οποία είναι δηλωμένη αγρότησα. Και λέει, μάλιστα, αν τις μεταβιβάσει ο σύζυγός της τα δικαιώματα, θα χάσει τις επιδοτήσεις. Πρέπει να έχει τιμολόγια στο όνομά της. Λοιπόν, αν θέλουμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι και σήμερα, μέχρι και χθες μάλλον, αυτά που ίσχυαν για το 2016, οι μεταβιβάσεις μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού, εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπήρχε καμία απώλεια των δικαιωμάτων. Το έλεγε σαφέστατα ο κανονισμός. Θεωρούμε ότι αυτός ο κανονισμός δεν θα αλλάξει, γιατί είναι άδικο όταν γίνει μεταβίβαση μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού, είτε από πατέρα σε γιο, είτε από άνδρα σε σύζυγο. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να μην υπάρχει καμία απώλεια στη μεταβίβαση. Άρα θεωρώ ότι θα συνεχίσει αυτό το πράγμα και δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα στη μεταβίβασή της. Όμως, για να είναι κατοχυρωμένοι, πρέπει να το εξετάσουν πρώτα, να το δουν διεξοδικά με την ένωση όπου ανήκουν, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, μπορούν να έρθουν σε εμάς. Όταν, όπως το ξαναλέω μία ακόμη φορά, ότι έως τέλος του χρόνου εκτιμούμε και οι πληροφορίες μας λένε ότι θα βγει η καινούργια εγκύκλιος των μεταβιβάσεων, όπου αυτές όλες οι προϋποθέσεις θα αναφέρονται αναλυτικά και θα μπορούμε να σας δώσουμε με απόλυτη ακρίβεια όλες αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να πάρετε τη σωστή απόφαση σχετικά με τις μεταβιβάσεις. Εγώ να προσθέσω και κάτι ακόμα που ίσως το παραλείψαμε, γιατί τέθηκε ως ερώτημα. Αν ενώ είναι και αυτοί εγγεγραμμένοι στον ΟΓΑ, αλλά δεν έχουν τιμολόγιο στο όνομά τους και αφορά την κατάσταση αυτή μεταξύ συζύγων. Δηλαδή, ο σύζυγος δεν μπορεί να μεταβιβάσει τη σύζυγο, θα χάσει το δικαίωμα της επιδότησης επειδή δεν έχει τιμολόγια, παραδείγματος χάρη, στο όνομά της. Θα πρέπει, εφόσον η σύζυγος ακόμα δεν έχει πάρει τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων και δεν έχει τη δική της εκμετάλλευση, μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή, τα τιμολόγια καλώς θα πρέπει να είναι στο όνομα του σύζυγου. Γιατί ουσιαστικά, δηλαδή, αν μιλάμε μια μεταβίβαση η οποία θα λάβει χώρα μέχρι τέλος του χρόνου, θα αξιολογηθεί από τη νέα χρονιά, από το 2015-2017. Άρα, δηλαδή, καλώς αυτή τη στιγμή τα τιμολόγια είναι στο όνομα του συζύγου. Σίγουρα θα ρωτήσει κάποιος και θα πει: μα εγώ, αν θέλω να καλλιεργήσω στάρια και θα κόψω το τιμολόγιο στο όνομα του συζύγου μου, αλλά μετά από μερικούς μήνες θα κάνω μεταβίβαση των δικαιωμάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να αναλάβει κάποιος το ρίσκο και να κόψει το τιμολόγιο στο όνομα αυτού που θα λάβει τα δικαιώματα, άρα δηλαδή στο όνομα της συζύγου.
Αλλά και πάλι, και πάλι ο ΠΚΠΕ έχει την ευληγησία, δίνει την ευληγησία μέσω του κανονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις να μπορούμε να κάνουμε κάποιες διορθωτικές ενέργειες. Άλλο ερώτημα. Όπως βλέπετε, γίνεται χαμός στο τηλεκοντρόλ. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο που τα προλαβαίνει. Λένε, αυτοί που θα μπουν τώρα στη σύνταξη είναι γεννηθέντες το 49. Θα χάσουν την επιδότηση. Αυτό νομίζω είναι σαφές και ξεκάθαρο. Το είπε και ο ίδιος ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι νεοεισερχόμενοι στη συνταξιοδότηση δεν ξεκαθάρισε από ποιο ποσό επιδότηση και πάνω θα χάσουν το 60%, αλλά θα πρέπει να επιλέξουν, ή τη σύνταξη ή την επιδότηση. Σίγουρα είναι πολύ άδικο αν κάποιος παραγωγός λαμβάνει 500 και 1000 ευρώ επιδότηση να τη χάσει αυτή την επιδότηση, γιατί και η σύνταξη δεν είναι κάποιο τρομακτικό ποσό η αγροτική σύνταξη. Ναι, αν δεν έχει πει μάλιστα για να πληρώνει και ανάλογα με τα τμήματα της επιλογής του την αύξηση της αγροτικής του σύνταξης, τότε ξέρουμε ποιο είναι το ποσοστό της αγροτικής σύνταξης. Σε επικοινωνία που είχαμε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ερώτημα, νομίζω, και το αίτημα το οποίο μάλλον μεταφέραμε ήταν το εξής. Θα πρέπει να οριστεί ένα ποσό επιδότησης και πάνω, σύμφωνα με το οποίο κάποιος, δηλαδή, αν παίρνει υψηλές επιδοτήσεις και βγει ταυτόχρονα και στη σύνταξη, εκεί να υπάρχει μια μείωση. Νομίζω θα είναι άδικο για αυτούς τους μικροκαλλιεργητές, που είναι και μικροσυνταξιούχοι, να χάνουν ένα από τα δύο. Λοιπόν, έχουμε και άλλο ερώτημα που αφορά στις πληρωμές. Τι γίνεται με τις πληρωμές, και αυτό θα το δούμε στην συνέχεια, γιατί ήταν και δικό μας θέμα. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να δούμε ένα βίντεο με τον κύριο Κιτσουκάκη που αναφέρεται σε αυτό το ζήτημα. Παρακαλώ από το Control αν μπορεί να μας ενημερώσει. Είμαστε. Το έχουμε αυτό το βίντεο. Ωραία, σε λίγο. Μέχρι τότε λοιπόν, τι έχετε να μας πείτε αναφορικά με τις πληρωμές. Λοιπόν, γιατί κάποιες ημερομηνίες μετατέθηκαν, πάνε προς το τέλος του Οκτώβρη, κάποιες άλλες μετατίθενται και προς το τέλος της χρονιάς. Ποιες κατηγορίες αφορούν όλα αυτά, ποια ζητήματα. Ναι, σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση που είχαμε από τον ΟΠΚΕΠΕ, υπάρχει ο εξής σχεδιασμός όσον αφορά για τις πληρωμές των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης. Οι πληροφορίες μας λέγανε ότι μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, και μάλλον αυτό μετατίθεται προς το τέλος Οκτωβρίου. Ήταν μέχρι τις 15. Μέχρι 15, 18 ακούστηκε μετά, και μάλλον από ό,τι βλέπω, γιατί ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί οι πληρωμές. Λοιπόν, θα γίνουν πληρωμές μάλλον των παρελθόντων ετών, προβλημάτων παρελθόντων ετών. Ήδη, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, ότι οι πληρωμές για το 2015, για λάθη του 2015 και κρεμότητες παραγωγών, ήδη έχουν δρομολογηθεί και έχουν σταλεί στην τράπεζα. Από ό,τι με έχουν ενημερώσει, υπάρχουν παραγωγοί όπου τους έχει έρθει ενημέρωση στο κινητό τους ότι, ξέρεις, έχουν γίνει καταβολή χρημάτων και απλά δεν ξέραν για ποια περίοδο ήταν. Από έλεγχο που έχουμε κάνει, είδαμε ότι μάλλον αφορά πληρωμές εκκρεμωτήτων του 2015. Ωστόσο, υπάρχουν όμως και εκκρεμότητες και από προηγούμενα χρόνια, και το 2014 και το 2013. Βλέπε εξισωτική, βλέπε συνδεδεμένα καθεστώτα, βλέπε πετρέλαια. Άρα υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά, τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να κλείσουν, γιατί ήδη έχει περάσει ένας χρόνος με τα καινούργια δεδομένα και ακόμα συζητάμε για εκκρεμότητες παρελθόντων ετών που είναι με τον προηγούμενο κανονισμό. Θα πρέπει η χώρα μας να τακτοποιήσει αυτές τις εκκρεμότητες με τους παραγωγούς οι οποίοι δικαιούνται να λάβουν τα ποσά τα οποία έχουν εγκριθεί και έχουν αξιολογηθεί, και νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να γίνει μέσα στον Οκτώβρη, έτσι ώστε, γιατί μετά το τέλος του Οκτωβρίου, προς το τέλος του Οκτωβρίου, θα βγει η κανονική προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης για το 2016. Άρα δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε ότι μέσα στον Οκτώβριο, αν όλα πάνε όπως έχουν σχεδιαστεί, θα πληρωθούν πρώτα οι εκκρεμότητες των παρελθόντων ετών, 15, 14 και πριν, εντάξει. Από εκεί και πέρα πλέον, μέχρι τέλος Οκτωβρίου ο σχεδιασμός έλεγε να πληρωθεί το 70% της ενιαίας ενίσχυσης, της βασικής ενίσχυσης που δικαιούται ο παραγωγός, και αν όλα πάνε καλά, σε επόμενο χρόνο θα πληρωθεί η εξισωτική και μετά τα πετρέλαια, και μέχρι τέλος του χρόνου θα γίνει η καθάριση της βασικής ενίσχυσης αλλά και του πρασινίσματος. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα σχετικό βίντεο που αφορά όμως και στους κτηνοτρόφους. Ενημέρωση για το ίδιο ακριβώς ζήτημα, τι γίνεται με τις πληρωμές, μας δίνει ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του νομού Δράμας, ο κύριος Γιάννης Κιτσουκάκης.
Αναφορικά με τις πληρωμές αλλά και τις εξισωτικές, γιατί λέγεται ότι κάποιες από αυτές πήραν παράταση ενώ έπρεπε να καταβληθούν μέσα στο μήνα για τον Νοέμβριο. Ναι, η αρχική ανακοίνωση που αφορούσε τις πληρωμές νέας ενίσχυσης για το έτος 2016, που ήταν για τις 27 Οκτωβρίου, έχει αναβληθεί για αργότερα. Προφανώς αρχές Νοεμβρίου μας είπαν, χωρίς να έχουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Σε αυτή την πληρωμή θα γίνει το 70% της νέας ενίσχυσης θα πληρωθεί και το υπόλοιπο 30% συν το πρασίνισμα θα γίνει στις 20 Δεκεμβρίου. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των εξισωτικών αποζημιώσεων, οι εξισωτικές αποζημιώσεις του 2015, ένα μεγάλο τους ποσοστό έχει πληρωθεί τον Αύγουστο. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες ενστάσεις και κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν κάποια μέρος προβλήματα. Η εκαθάριση αυτών των εξισωτικών του 2015 θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο. Βέβαια, πριν από λίγες μέρες, είχαμε μια υποτιθέμενη πληρωμή των εξισωτικών του 2014. Και λέω υποτιθέμενη, γιατί ουσιαστικά τα λεφτά που μπήκαν στους δικαιούχους ήταν ελάχιστα και σε πολύ λίγους. Δεν έγινε σωστή και για ακόμη μια φορά σωστός υπολογισμός των εξισωτικών αυτών, γιατί η αρχική τεχνική λύση, με την τεχνική λύση με την οποία δόθηκαν οι εξισωτικές, έχει αδικήσει πάρα πολλούς συναδέρφους μας. Βέβαια, ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων Δράμας είχε κάνει ένα εξώδικο προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο Υπουργείο και τώρα γίνεται το δεύτερο, το συμπληρωματικό εξώδικο που αφορά την επίλυση δικαίως αυτής της κατάστασης των εξωτικών του 2013 και του 2014. Όσον αφορά τις εξωτικές του 2016, έχει ανακοινωθεί από το ΟΠΕΚΕΠΕ ότι ενδεχομένως το 50% αυτών να πληρωθεί μέσα στο Νοέμβριο και το άλλο 50% του Πάσχα, το Πάσχα. Βέβαια υπάρχει και η εκδοχή του να πληρωθεί όλο το ποσό του ερχόμενο Πάσχα, να γίνει και καθάριση εκεί. Θα δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί από ανακοινώσεις είμαστε χορτάτοι, θα δούμε τώρα πότε ακριβώς θα γίνει κάθε πληρωμή. Πριν να πάμε στις διαφημίσεις, να κάνουμε μια επισήμανση ότι οι ενστάσεις, φαντάζομαι, κύριε Σωτηρέλη, αφορούν και στους αγρότες που δεν δικαιώθηκαν ή διαπιστώθηκαν κάποιες παραλήψεις ή κάποιες αλλοιώσεις στα στοιχεία τους που δεν έγιναν με δική τους ευθύνη, έτσι δεν είναι? Να το συμπληρώσουμε και αυτό για να πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ. Όπου υπάρχουν προβλήματα μη πληρωμών, το σύστημα δίνει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση ο παραγωγός, προκειμένου όταν υπάρχουν προφανή λάθη, έτσι χαρακτηρίζονται, προφανή λάθη ή ελλείψεις πάνω στις δηλώσεις καλλιέργειας των παραγωγών, προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις, τις αποδέχεται ο ΠΚΠ και μετά από εκεί πέρα κατευθείαν πηγαίνει προς έγκριση και πληρωμή του παραγωγού. Ωραία. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και ξανά εδώ.